Τα έργα των αδερφών Σωτηριάδη εκτίθενται έως τις 8 Σεπτεμβρίου στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Στην αναδρομική έκθεση γλυπτικής, οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν έργα 25 ετών, καθώς και φωτογραφίες έργων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε άλλα σημεία του κόσμου, όπως η Αρπαγή της Ευρώπης που βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Έργα που φτιάχτηκαν από δύο αδέρφια στο 1 τέταρτο του αιώνα που πέρασε, εκτίθενται αυτές τις ημέρες στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Ο λόγος για τον Νίκο και τον Παντελή Σωτηριάδη, δύο αδέρφια από τον Άγιο Νικόλαο που ξεκίνησαν το έργο τους πριν από 25 χρόνια, για να φτάσουν στο σήμερα, να μετρούν μια σειρά από έργα τέχνης τα οποία κοσμούν όχι μόνο την Κρήτη ή διάφορα σημεία της Ελλάδας, ακόμη και της Ευρώπης. Το μεγάλο μας έργο είναι το Αρπαγή της Ευρώπης, η οποία έχει τοποθετηθεί από το 2005 στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα έργο το οποίο σκεφτήκαμε και προτείναμε να γίνει ως δώρο από την Κρήτη στο κέντρο της Ευρώπης για να θυμίζει την καταγωγή του ονόματος. Ο Νίκος και ο Παντελής Σωτηριάδης στην αναδρομική έκθεσή τους παρουσιάζουν στο κοινό δείγματα του έργου τους. Σίδερο, χαλκός, μπρούτζος, γυαλί και μαζί φωτιά ή νέων είναι τα υλικά που πάντρεψαν για να δημιουργήσουν μοναδικά έργα τέχνης που θα εκτίθενται έως τις 8 του Σεπτέμβρη. Είναι η γκάμα δηλαδή που δουλεύουμε και τα ρεθίσματα είναι πάρα πολλά. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι ο σίδηρος, ο ανοξείδωτος χάλιβας, το γυαλί, το νέον, το υγραέριο, η φωτιά, πολυεστέρας, μάρμαρο, όλα τα υλικά. Αλλά η ιδιαιτερότητα που έχουμε είναι το σφυρίλατο μέταλλο, το πραγματικό δηλαδή, όπου εμείς περιγράφουμε τον όγκο με πολύ λεπτά φύλλα είτε ανοξείδωτου του χάλιβα είτε μπουρουτζού, τα οποία με σφυρί και αμόνι τους δίνουμε την διάσταση που θέλουμε και ενώνοντας το ένα δίπλα στο άλλο σαν το παζλ δημιουργούμε το γλυπτό. Τα ερεθίσματα ή η έμπνευση για την δημιουργία έρχεται από παντού λένε, ενημερώνοντας οι δύο γλύπτες ότι σύντομα στο Ηράκλειο θα λειτουργήσει και η μόνιμη γκαλερί τους. Η αναδρομική έκθεση γλυπτικής που ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 8 Σεπτεμβρίου γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Είναι ανοιχτή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι και το απόγευμα από 6 μέχρι 9.